Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 34 λεπτά μετά τις 7, Σαββατοκύριακο παντού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Όσοι ξυπνήσατε, ξυπνήσατε την κατάλληλη στιγμή. Γιατί εκ δεξιών μου κάθεται η κυρία Ελένη Αυλονίτου, δυναμική όπως πάντα η κυρία Αυλονίτου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Και ένα καλημέρα και εγώ με τη σειρά μου, τον Μάριο Γεωργιάδη. Καλή σας μέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Γεωργιάδης. Πρόεδρος είναι ο Λεβέντης, λοιπόν. Αντιπρόεδρος. Πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, η Πατάστα. Σου φύγε. Σε λίγα χρόνια σε βλέπουμε για πρόεδρο, Μάριο. Λοιπόν, πρώτα όμως να πάμε στην πολιτική συζήτηση, η οποία είμαι σίγουρη θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ας θυμηθούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας μας στο Facebook Σαββατοκύριακο Παντού με ελληνικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Instagram Σούκο Κατ' Παντού. Με τη βοήθεια φυσικά του αρχιστάκτη μας, του κυρίου Γκιουζέλη, θα ήθελα να δείξουμε μερικές φωτογραφίες και του Δανίκα φυσικά, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, εκπληκτική φωτογραφία από τα Άνω Δολιανά αυτή τη στιγμή. Το χωριό σου. Το χωριό μου, ναι, βλέπετε τι γίνεται. Ο Μίχλη, καταχνιά. Έτσι, καταχνιά και όχι μόνο. Λοιπόν, καλημέρα στα Άνω Δολιανά. Καλημέρα όμως και στην Ερέτρια. Βλέπουμε μια ωραία φωτογραφία από τον Αγιάννη Ερέτριας. Ηλιοβασίλεμα χθες. Κοιτάξτε, ωραία φωτογραφία. Τρομερή. Φωτογραφία της χρονιάς είναι αυτή, την ψηφίζω. Λοιπόν, αύριο πρέπει να δείξουμε τις φωτογραφίες, μιας και τελειώνουμε και ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Βεβαίως θα κάνουμε το διαγωνισμό. Και άλλη μια ωραία φωτογραφία που μας έχει στείλει φίλος τηλεθεατής. Από πού είναι, θάλασσα βλέπω. Δεν έχει γράψει από πού είναι, αλλά βλέπω πως δεν είναι. Τι κάνετε, κύριε Αυλονίτη, πώς είστε. Προσπαθώ να ξυπνήσω. Πάμε λίγο τώρα Μεσσηνία πριν ξεκινήσουμε, γιατί έχει φτάσει ο κυκλώνας στη Μεσσηνία. Βλέπετε αυτή ακριβώς τη στιγμή. Εικόνες από το δορυφόρο που μας έρχονται αυτή τη στιγμή. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο κυκλώνας βρίσκεται πάνω από την Μεσσηνία και βλέπουμε και έχουμε και ζωντανή εικόνα από Καλαμάτα. Βλέπετε την κατάσταση λοιπόν που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα. Είπαμε, ξεκινά την επίσκεψή του ο μεσαγειακός κυκλώνας Ζορμπάς. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Ήδη έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός, τουλάχιστον αυτή η εικόνα υπάρχει και με τις τελευταίες συσκέψεις που έγιναν υπό την εποπτή της κυρίας Γεωργοβασίλη. Βεβαίως. Και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλώς και στην Αττική και φυσικά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε όλη την περιφέρεια. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα από τον οικονομικό κυκλώνα, κυρία Αυλονίτου. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το. Αφήστε τα τώρα. Τον κυκλώνα. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στην Αμερική. Αφήστε τα. Και τον έστειλε εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε άλλο κυκλώνα. Θα τα διορθώσει όλα όμως. Έχουμε οικονομικό κυκλώνα. Χθες ανώτατη κυβερνητική πηγή έλεγε ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο θα κατατεθεί. Δεν θα προβλέπεται η περικοπή των συντάξεων. Και την ίδια στιγμή, λίγες ώρες αργότερα, έρχεται η είδηση ότι ο οίκος Μούντις λέει ότι σε περίπτωση που δεν κόψετε τις συντάξεις, τότε εμείς όχι μόνο δεν θα σας αναβαθμίσουμε, αλλά θα σας υποβαθμίσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς κάποιοι έτσι έχουν βάλει μαύρες πλερέζες τώρα. Έτσι. Δεν το συζητάω ότι κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού χωρίς την περικοπή των συντάξεων, χωρίς το τέταρτο μνημόνιο. Πόσες φορές ακούσαμε το τέταρτο μνημόνιο έτσι, και έρχονται οι περικοπές και τρομοκρατούμε τον κόσμο. Τώρα λοιπόν για μένα το να μην υπάρχει αυτό στον προϋπολογισμό σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο έχει συζητηθεί με τους θεσμούς και έχει κλείσει το θέμα. Γιατί διαφορετικά, εάν καταγραφεί στον προϋπολογισμό, σημαίνει ότι ακόμα υπάρχει μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Το τελικό αποτέλεσμα είναι όμως ότι έχουμε πλέον τα στοιχεία. Η δέσμευσή μας ήταν να έχουμε 3,5% πλεόνασμα. Αυτό το έχουμε πιάσει. Όπως φαίνεται, θα το πιάσουμε και τα επόμενα χρόνια. Αυτή ήταν η δέσμευσή μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, έτσι ώστε αυτό το μέτρο να μην εφαρμοστεί, το οποίο είναι μέτρο και αντικοινωνικό και αντιαναπτυξιακό. Πώς μπορείτε να λέτε, κυρία Αυλονίτου, ότι έχουμε τέτοια πλεονάσματα, όταν το ποσό που εκκρεμεί να δοθεί σε συντάξεις ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το ποσό που έχει να δοθεί δεν έχει να κάνει με τα πλεονάσματα. Αυτά ήδη είναι περασμένα στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, ξεχωρίστε τα θέματα, έτσι. Τα πλεονάσματα δεν είναι από το ποσό που έχει να δοθεί για τις συντάξεις, όπου παραλάβαμε 400.000 συνταξιοδοτικές αιτήσεις όταν παραλάβαμε και ερχόντουσαν και νέες. Αυτή τη στιγμή από τις κύριες, οι οποίες ήταν περίπου 168.000, έχουν κατέβει στις 40.000. Φροντίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι και λίγους μήνες μετά, να έχουν αυτά τα πράγματα τελειώσει. Εσείς και ο κόσμος να παίρνει τις συντάξεις του στην ώρα του. Αλλά πρέπει να δείτε τι παραλαμβάνουμε.
Και τι καταφέρνουμε όταν ενοποιούμε ένα ταμείο κιόλας. Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα των συντάξεων, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο το τι ακριβώς θα συμβεί από την 1η-1η-19. Εσείς εκτιμάτε λοιπόν ότι η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού χωρίς την περικοπή των συντάξεων σημαίνει ότι τα έχουμε βρει με τους θεσμούς. Γιατί την τελική απόφαση, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, στο τέλος της ημέρας θα την πάρουν οι θεσμοί. Θα αποφασιστεί στο Eurogroup του Νοεμβρίου πιθανότατα. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν δεν καταφεύγουμε σε μονομερείς ενέργειες αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας. Όχι, δεν είναι μονομερείς για μένα, γιατί ήδη έχει το θέμα συζητηθεί εδώ και μήνες. Και ο κύριος Γιούγκερ και ο κύριος Μοσκοβισσή έχουν εκφραστεί θετικά για το θέμα αυτό. Βέβαια, κάποιοι προσδοκούσαν ότι αυτό το μέτρο θα γίνει ή θα υλοποιηθεί. Αυτό το πράγμα φαίνεται ότι δεν συμβαίνει και δεν πρέπει να συμβεί, σας είπα. Από εκεί και πέρα και για τους οίκους, για τον Νίκο Μούντις που μου είπατε, εγώ θεωρώ ότι και ο οίκος Μούντις περιμένει να υπάρχει η επίσημη, αν θέλετε, συνένεση για το θέμα αυτό μεταξύ των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης, να εκφραστεί δηλαδή επίσημα αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα δεν μου λέει και εμένα τίποτα, γιατί θυμάμαι, νομίζω, την τελευταία φορά ο οίκος Μούντις αναβάθμισε τη χώρα μας δύο σκαλοπάτια μπροστά, οπότε εντάξει. Λοιπόν, δεν λέει κάτι. Ούτε οι επενδυτές, ένα τελευταίο, ούτε οι επενδυτές και οι επενδύσεις βασίζονται σε αυτό το μέτρο. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη. Πώς σχολιάζετε? Ξέξαμε. Μόνη της κυρία Βλονίτου είπε ότι είναι αντικοινωνικό αυτό το μέτρο, το οποίο έχουν ψηφίσει οι ίδιοι. Ξαφνικά τώρα είναι αντικοινωνικό. Δεν προχωράνε σε μονομερείς ενέργειες. Ρωτάνε τους δανειστές για να μπορέσουν να προχωρήσουν στη μη επιβολή αυτού του άρθρου. Αλλά κατά τα άλλα έχουμε βγει από τα μνημόνια. Διαπραγματεύονται δηλαδή με τους δανειστές. Λένε ότι θα έχουμε την ελευθερία να κάνουμε ό,τι κινήσεις θέλουμε. Αλλά έχουμε βγει από τα μνημόνια. Τελικά δεν μας λένε τι έχουν κάνει. Αυτή τη στιγμή τελειώνει ο Σεπτέμβριος, μένουν 3 μήνες μέχρι την επιβολή του μέτρου και ο Έλληνας συνταξιούχος δεν γνωρίζει αν θα το περικοπεί η σύνταξη ή όχι. Εμπέζουν το με τον πόνο του κόσμου. Ως θετικό ιονό ότι σύμφωνα και αυτό που με βλέπουμε και διαβάζουμε πηγή σήμερα είναι για επιδόματα. Ναι, τα επιδόματα στα άρθρα. Ότι το αυτή είναι η κοινωνική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Μισόλυτο, κύριε επιδόματα και συσίτια. Ναι. Το βλέπετε από το την θετικό άλλη, μέσω φόρων, γιατί αυτό είναι ο Ζορμπάς και ο ξενοφών που έρχεται, ένα φορολογικό τσουνάμι. Έμφυα που έχουν να πληρώσουν τώρα τη μισή Έλληνες πολίτες, γίνεται ένας χαμός από φοροεπιδρομή και έρχεται αντί να χορεύουν και να βαράνε τα νταούλια και οι ζουρνάδες, ο Ζορμπάς χορεύει φορολογικά στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι προτίθεται η κυβέρνηση να καταθέσει το προσχέδιο χωρίς την περικοπή των συντάξεων? Ποιος δεν θα ήθελε να μην περικοπούν οι συντάξεις? Αυτό τι σημαίνει όμως σε αντίμετρα? Δηλαδή, τι θα πάρουν πίσω? Γιατί όλοι λένε να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ψηφιστεί και τα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί. Το υπερπλεώνασμα του 3,5% ξέρουμε όλοι πώς έχει επιτευχθεί. Μέσω πολύ υψηλών φόρων. Άρα, πώς θα πετύχουν τη μη επιβολή αυτού του άρθρου? Εγώ θα ήθελα να διπλασιαστούν οι συντάξεις. Να μας πει η κυβέρνηση όμως πώς μπορεί να το κάνει αυτό, ποιο είναι το μείγμα πολιτικής, πώς έχει πετύχει αυτά τα υπερπλεωνάσματα, γιατί μία επένδυση δεν έχει έρθει. Αν έχει έρθει μια επένδυση και δεν το γνωρίζουμε, εδώ είναι η κυρία Αυλονίτου να μας εξηγήσει, πολύ ευχαρίστως, να δούμε ποια είναι αυτή η επένδυση που έχει έρθει στην Ελλάδα, πώς έχουν επιτευχθεί τα υπερπλεονάσματα, αν προτίθεται η κυβέρνηση να μειώσει τη φορολογία για να ανασάνει η μικρομεσαία επιχείρηση, γιατί με 100% προκαταβολή φόρου δεν μπορεί να πάει κανείς πουθενά. Εμένα το λέτε. Εσάς το λέω που που την πληρώνω, βέβαια. Εμένα το λέτε. Σε ποιο το πείτε? Όχι μόνο σε εσάς, σε όλο τον κόσμο που ακούει. Δηλαδή δεν γίνεται να φτάνει 70% περίπου η φόρη που πρέπει να πληρώνει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας τουλάχιστον την πρώτη χρονιά της έναρξης της επιχείρησής του. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι θα κάνουμε, θα μας απαντήσει η κυβέρνηση. Εμείς έχουμε προτάσεις. Ότι πρέπει να φέρουμε την πολιτική σταθερότητα. Ότι πρέπει να ανοίξουμε τις συνεργασίες. Ότι οι εκλογές δεν πάλι είναι η λύση. Πάλι για οικουμενική μου μιλάτε εσείς. Οι εκλογές δεν είναι η λύση. Οικία. Δηλαδή, συγγνώμη, το μοντέλο της οικουμενικής. Το ίδιο πράγμα μου λέτε. Το μοντέλο της οικουμενικής. Και εκεί θα οδηγηθούμε και θα μου το θυμηθείτε. Ναι. Πότε? Αλλά όποτε αποφασίσουν να αφήσουν τον εγωισμό Τσίπρας και Μητσοτάκης που κυνηγάνε το θρόνο τον πρωθυπουργικό και να βάλουν τη χώρα πάνω από την προσωπική του φιλοδοξία. Το μοντέλο που έχει τη οικουμενική στη Γερμανία, που βάζει τη χώρα πάνω από την προσωπική φιλοδοξία του καθενός και θα μπορούσε να κυβερνά και ένα κόμμα μόνο του. Αλλά πηγαίνουν σε ένα συνασπισμό τουλάχιστον 3 κομμάτων. Γιατί να μην μπορούμε να το εφαρμόσουμε εμείς στη χώρα? Δεν έχουμε την πολιτική παιδεία, κύριε Γεωργιάδη. Πολύ πιθανό να ισχύει αυτό που λέτε.
Δεν έχουμε την πολιτική παιδεία. Εγώ απλά το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι όλο το προηγούμενο. Όχι, εντάξει, όλους τους προηγούμενους μήνες ακούγαμε από την αντιπολίτευση ότι αντίμετρα δεν υπάρχουν. Δηλαδή, είχαμε πει ότι θα εφαρμοστούν τα μέτρα και τα αντίμετρα. Αντίμετρα δεν υπάρχουν. Τώρα κόπτονται. Μήπως τα αντίμετρα δεν μπουν μέσα στον προϋπολογισμό. Και σας πληροφορώ. Για να εφαρμοστούν όμως, κυρία Αυλονίτου, χρειάζεται. Λέγατε κι εσείς ότι δεν υπάρχουν μέτρα τώρα. Από το 3,5. Αν επιτύχετε 3,5, δεν δίνετε αντίμετρα. Βγαίνουμε λοιπόν και λέμε ότι θα πετύχουμε πολύ πάνω από το 3,5 και γι' αυτό έχουμε το δημοσιονομικό χώρο να μην περικόψουμε τις συντάξεις και να μην γίνει. Κάτι άλλο θα κόψετε όμως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τον έμφυα, ξέρετε, δεν τον έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια. Εσείς όμως θα τον καταργήσετε. Όχι, όταν έγιναν οι εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015, δεν υπήρχε αυτό το θέμα. Υπήρχε τον Ιανουάριο του 2015, μετά πήγαμε σε μια Βεβαίως θα τον ελαφρύνουμε. Ήδη υπήρχε μια ελάφρυνση. Έτσι, πού? Για... Ελάφρυνση πού? Αυξημένος έρχεται για πολλούς πολίτες. Εγώ πρώτα πήρα έμφυα να το πω, να το φέρω. Εσείς είστε δείτε... τυχεροί, κυρία Μαλή. Ναι, μάλλον είσαι τυχερός. Μεγάλη περικοπή, 30%. Και συνάδελφος σας πήρε κατά λάθος το επίδομα. Τέλος του χρόνου. Από εκεί και πέρα συνεχώς αντιπολιτεύεστε. Μην μιλάτε, κύριε Γιάννη, τώρα μην πετάγεστε. Συνεχώς αντιπολιτεύεστε μια κυβέρνηση που πραγματικά φέρνει αποτελέσματα. Η ανάπτυξη θα κλείσει με πάνω από 2%, 2,1% και για το 19 προβλέπεται ακόμα περισσότερο, γύρω στα 2,5%. Τα πλεονάσματα είναι η μοναδική κυβέρνηση που επί 3 συνεχή χρόνια τα πιάνουμε και πιάνουμε τους στόχους. Από εκεί και πέρα. Συγγνώμη, σε όλο το για τα πλεονάσματα. Άρα... Τα πλεονάσματα κάποια στιγμή εσείς λέγατε τα πλεονάσματα τα είχατε ως. Το διάβολο θεωρούσατε ότι είναι το πλεόνασμα όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, έγινε εξοικονόμηση δαπανών, εντάξει, έγινε εξοικονόμηση δαπανών, πήγαμε πρώτα απ' όλα σε ένα ταμείο. Έτσι και μέσα σε πολύ γρήγορο χρόνο έγινε η ενοποίηση των ταμείων και φτάσαμε να έχουμε ένα ταμείο που εκεί δημιουργήθηκαν και πολλές αδικίες, τις οποίες είναι το χρόνο πρέπει να αποκαταστήσουμε. Από εκεί και πέρα και οι φοροελαφρύνσεις, τις οποίες εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθούν, έτσι θα μπουν μέσα στον προϋπολογισμό. Μιλάμε για φοροελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έτσι και για τις εισφορές. Και εδώ πέρα έχουμε να αντιπαραθέσουμε δύο βασικά πολιτικά σχέδια, γιατί από εκεί θα κριθούν οι εκλογές. Δύο βασικά πολιτικά σχέδια. Το ένα είναι το σχέδιο που προχωράμε στην ανάπτυξη, αλλά αυτή η ανάπτυξη για μας, για το ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε αυτή η ανάπτυξη να διαχέεται στους εργαζόμενους. Γι' αυτό προχωρήσαμε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι στην κατάργηση του υποκατώτατου ντροπιατιστικού αυτού μέτρου, το οποίο είχε εφαρμοστεί για τους νέους, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έτσι στην προστασία της εργασίας, ώστε να, πραγματικά να υπάρχει, να υπάρχει ανάπτυξη και να διαχέεται στους εργαζόμενους, να ενισχύεται το κοινωνικό κράτος, το οποίο το βρήκαμε πάρα πολύ συρρυκνωμένο. Και από την άλλη μεριά έχουμε το πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί ξεδιπλώνονται όλες οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την πλήρη απορρίθμιση της εργασίας, δεν θέλει ούτε τη συλλογική συμβάσεις, ούτε την αύξηση του κατώτατου μισθού ο κύριος Μητσοτάκης. Η υπερφορολόγηση τι πολιτική είναι, κυρία Αυλονίτου? Κοιτάξτε να δείτε, υπερφορολόγηση είναι αριστερή πολιτική? Βεβαίως δεν είναι. Ζούσαμε μέσα σε ένα μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι νεοφιλελεύθερη σκοπή, είναι λιτότητα. Άρα εφαρμόσατε νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Δεν το λέμε αυτό. Τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, έτσι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε τη λιτότητα. Δεν μπορούμε να περικόπτουμε συντάξεις. Γι' αυτό λοιπόν παίρνουμε αυτό το μέτρο, το οποίο αν το εφαρμόζαμε θα ήταν και θα πιστοχωρούσε η ανάπτυξη. Λοιπόν, είναι βασικά πράγματα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Τώρα βγαίνουμε από τα μνημόνια. Το μεγάλο όμως στίχημα για μας είναι αυτό που είπε και ο κύριος Τσίπρας, να καταφέρουμε σιγά σιγά η ανεργία να ξαναπάει στο 10%. Και μία κουβέντα για τις επενδύσεις. Εγώ οφείλω να σας πω ότι μέσα στα 3 χρόνια από 52 πολυεθνικές έχουμε εισπράξει 11 δισεκατομμύρια από αυτές τις επενδύσεις. Είναι πολλές για αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε. Όχι, αλλά προχωράμε. Από είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Από ποιες πολυεθνικές θέλετε να σας διαβάσω, γιατί διάβασα ένα κατάλογο. Δεν βρήκα τον κατάλογο. Πείτε να μα τον ψάξετε. Βεβαίως. Λοιπόν, να τα διαβάσω κιόλας. BC Partners 500 εκατομμύρια το 2015. Nestlé 3 εκατομμύρια. American Express 21 εκατομμύρια. Το 2016 Costco 368 εκατομμύρια. Hilton 142 εκατομμύρια. Την Μέρα Group 250 εκατομμύρια. Όλες
αυτές οι πολυεθνικές προϋπήρχαν. Δεν τις φέρατε εσείς ανεπέμπτες στην ναι, Ελλάδα. Μισό λεπτό. Οι πολυεθνικές προϋπήρχαν. Δεν σας αρέσουν τώρα που τα ονομάζω. Η Φίλιπ Μόρις 300 εκατομμύρια. Δεν σας αρέσει που τα ονομάζω. Δεν είναι επένδυση την οποία φέρατε εσείς. Όχι, μισό λεπτό. Όλες αυτές οι πολυεθνικές υπήρχαν στην Ελλάδα και υπήρχαν σε όλο τον παγκόσμιο θερμό. Όταν αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, όταν λέει ότι εγώ θα βάλω επενδύσεις και θα προχωρήσω. Αυτό λοιπόν. Πείτε τώρα μας, λοιπόν που σας λέω για τις επενδύσεις πάλι δεν σας αρέσει. Υπάρχουν και πείτε μας το λαθρεμπόριο επειδή αναφέρατε και πολυεθνική εταιρεία στα καπνικά. Σε τι ύψος είναι το λαθρέο τσιγάρο. Οφείλω να ομολογήσω. Για να ξυπνήσουμε λίγο παραπάνω. Για να ξυπνήσουμε όλοι. Για να είμαι αντικειμενική. Το λαθρεμπόριο των καυσίμων υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα. Ένα στα 10 βενζινάδικα υπάρχει. Εσείς μου ήρθατε κοιμισμένοι, τώρα ξυπνήσατε. Γιατί πάθατε. Προσπαθεί, ενώ πάμε καλά. Υπάρχουν τηλεοπτικές. Ωραία, πάμε πολύ καλά. Κοιτάξτε, κυρία Βλονίδου, κύριε Γεωργιάδη. Ακούστε με λίγο. Ίσως κάποιοι τώρα μόλις ξύπνησαν. Λοιπόν, να ηρεμήσουμε λιγάκι. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πιο ήρεμο πνεύμα. Πάμε. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε 59 λεπτά μετά τις 7. Μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Η κυρία Ελένη Ευλονίτου και ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης είναι στην παρέα μας ήδη και έχει ξεκινήσει η πολιτική αντιπαράθεση. Ο γόνιμος πολιτικός διάλογος, θα έλεγα, σε πολιτισμένο έτσι. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να αποφασίσετε αν με θέλετε ζωντανή, να απαντάω σε ερωτήσεις ή με θέλετε τέλος πάντων. Σας θέλουμε. Γιατί όταν απαντάω σε ερωτήσεις και δεν σας αρέσουν οι ερωτήσεις, τότε. Όχι, όχι. Πρόβλημα. Όταν δεν απαντάω. Με ειλικρίνεια. Να είστε ο εαυτός σας. Αυτό μας αρκεί. Θέλουμε να είστε ελεύθεροι. Να φύγουμε λοιπόν λιγάκι έτσι από τα οικονομικά ζητήματα, από τις συντάξεις και όλα αυτά τα. Αυτό απασχολεί τον κόσμο πάντως. Όχι μόνο. Ξέρετε τι άλλο απασχολεί τον κόσμο. Και εκεί θα κρυθούν οι εκλογές. Περιμένετε λίγο, μισό λεπτάκι. Δεν βρίσκεται. Λίγο ηρωνικό και οξύμορο, θα έλεγε κανείς, το να υπάρχει παγκόσμια κατακραυγή για τη Μόρια και την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, να βραβεύεται για τις προσπάθειές του στο προσφυγικό. Κοιτάξτε να δείτε, βραβεύτηκε ο κύριος Τσίπρας για όλους τους Έλληνες και τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε την προσφυγική κρίση. Και βγάλαμε, αν θέλετε, ασπροπρόσωπους και όλους τους Ευρωπαίους. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι επίτευγμα του ελληνικού λαού που αγκάλιασαν όλους τους ανθρώπους και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, έτσι φέρθηκαν σε όσους ήταν πρόσφυγες, έτσι ή σε όσους ήταν οικονομικοί μετανάστες, μέσα στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να μπορούν να φεύγουν αυτοί που δεν έχουν λόγο και από εκεί και πέρα οι άλλοι να μπορούν να μένουν και να πρέπει να κατανεμηθούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη δεν κάνει αυτά που πρέπει, έτσι άφησε όλο το πρόβλημα σε εμάς. Γι' αυτό λοιπόν βραβευτήκαμε, βραβεύτηκε ο ελληνικός λαός. Έτσι και το πήρε βέβαια το βραβείο ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Από εκεί και πέρα σας ευχαριστώ που μου κάνατε αυτή την ερώτηση, γιατί προσπαθώντας, αν θέλετε, να δημιουργήσει πρόβλημα η αντιπολίτευση με fake news, λοιπόν, ανέφερε ότι για παράδειγμα, και θέλω να το πω, ότι υπήρχε, λέει, διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, 1,6 δις δόθηκαν για το μεταναστευτικό και υπήρχε διασπάθηση. Αυτό είναι καταρχήν λάθος, ναι. Η Ευρωπαϊκή Αρχή που έχει να κάνει για τις διάφορες αυτές τις τέτοιου απάτες. Καταρχήν το 1,6 δις αφορά μια περίοδο μέχρι το 2020. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει λιγότερο από το 1 τρίτο και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει πάρει κάπου 100 εκατομμύρια. Έτσι, για να φτιάξει όλους αυτούς τους χώρους υποδοχής. Δεν διαφωνείτε ότι θα πρέπει να γίνει πάντως ένα έλεγχος. Προσέξτε όμως, προσέξτε. Τι έγινε και μπήκε και σπρωτοσέλιδα κρέμονται από τα περίπτερα όλες αυτές οι εφημερίδες, διασπάθηση του χρήματος, ας πούμε, από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό έγινε καταρχήν μια καταγγελία. Όταν γίνεται μια καταγγελία, πρέπει να διερευνηθεί. Όταν ρωτήθηκε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα, απάντησε ότι έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι, δεν έχει συμβεί τίποτα. Έχουν όλοι οι έλεγχοι, έχουν περάσει και από ορκωτούς λογιστές, έχουν περάσει και από το ελεκτικό συνέδριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μισό λεπτό, όχι, θα σας πω τι είπε. Στην μεταρρυθμιστική επιχορήγηση έχουν γίνει δύο φορές το χρόνο, έχουν ελεγχθεί. Όπου υπήρχε έκτακτη επιχορήγηση, έχουν έρθει πάλι άλλες δύο φορές και έχουν δει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό για το λόγο συνεχίζεται. Μπράβο, για όχι οι υπερκοστολογίε που ενδέχεται να έχουν γίνει απευθεία αναθέσει. Μισό λεπτό. Άλλο το μισό λεπτό. Αλλά θα σα πω κάτι. Όχι, τώρα θα σα βγάλω είδηση. Γιατί ασχολήθηκα λοιπόν. Είδα λοιπόν ποιο είναι πίσω από αυτή την καταγγελία. Γιατί όταν υπάρχει μια καταγγελία. Γιατί όταν υπάρχει μια καταγγελία πρέπει απλώ να ερευνηθεί. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια διασπάθηση. Λοιπόν, υπάρχει μια
solidarity now, solidarity now, όπου μέσα εκεί απλώς κοίταξε ποιοι είναι στο διοικητικό συμβούλιο. Και είδε τον κύριο Διαμαντούρο, έτσι που ήταν ο ευρωπαϊκός διαμεσολαβητής κάποια στιγμή, μεγάλη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ μέρους του Πασόκ. Ήταν ο κύριος Ροζάκης, ο οποίος ήταν υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών στην κυβέρνηση, στην πρώτη κυβέρνηση Σιμίτη, και ήταν και ο κύριος, να θυμηθώ το όνομά του, ήταν και αυτός υπουργός στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, θα το θυμηθώ το όνομά του αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει, βλέπω λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι είναι στο Πασόκ, οι οποίοι είναι επιφανείς έτσι στη δημόσια ζωή της χώρας, και πίσω από αυτή την μη κυβερνητική οργάνωση κάνουν μια καταγγελία. Την παίρνει αυτή την καταγγελία κάποιος δημοσιογράφος χωρίς να διασταυρώσει, και αυτό είναι ενάντια στον κώδικα διοντολογίας των δημοσιογράφων, χωρίς να διασταυρώσει στοιχεία. Επειδή λοιπόν υπάρχει μια καταγγελία, ξαφνικά είναι υπόλογη η κυβέρνηση. Δηλαδή ξύπνησαν όλοι αυτοί ένα πρωί και λένε τι θα κάνουμε, λοιπόν, θα κάνουμε μια καταγγελία, κυρία Αυγονίτη. Ακόμα και στο μεταναστευτικό έχουμε, γι' αυτό βραβευόμαστε κιόλας, έτσι. Έχουμε φερθεί με το σωστό τρόπο. Νιώθετε υπερήφανοι για την κατάσταση στη Μόρια? Όχι, όχι, γιατί δεν νιώθω? Γιατί δυστυχώς αυξήθηκαν οι ροές φέτος, δεν προλάβαμε, έτσι, με το που πήραμε κόσμο από να το μεταφέρουμε στην ενδοχώρα, πήραμε πόσο κόσμο, άλλος τόσος ξαναήρθε. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να το δούμε, γιατί κάποια στιγμή δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος μεγαλύτερος. Αλλά από εκεί πέρα είμαστε υπερήφανοι, γιατί ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο όπως πρέπει, δεν δίνουμε άσυλο. Περνάει ο κόσμος πραγματικά όχι από μια επιφανή διαδικασία ασύλου, και πραγματικά γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Λοιπόν. Έτσι, από εκεί και πέρα όμως υπάρχει πρόβλημα στη Μόρια, έχετε δίκιο. Ήδη αποκαθίσταται κι αυτό σιγά σιγά και προχωράμε έτσι με όλες τις διαδικασίες. Εγώ όμως στέκομαι και επιμένω ότι πίσω από αυτό το θέμα βρίσκεται το Πασόκ. Έτσι, το οποίο θέλετε αυτό. Να δημιουργήσει ένα τέτοιο ζήτημα, έκανε μια καταγγελία την οποία είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κρατάμε αυτό που λέτε. Βέβαια, κατάσταση στη Μόρια, να πούμε ότι είναι 3 χρόνια, αλλά πέρα από αυτό, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μαρίο Γεωργιάδη. Έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε είναι το κακό Πασόκ έχει μείνει. Λοιπόν, εσείς κύριε Γεωργιάδη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Είστε στα πρόθυρα τη διάλυση. Όχι, δεν είμαστε στα πρόθυρα καμία διάλυση. Να απαντήσω λίγο για τη Μόρια, γιατί να μα πείτε λιγάκι τι συμβαίνει και στην Ένωση Κεντρών. Γιατί έχετε μείνει 4 και ο Δεν είναι 4 και ο Κούκος. Είμαστε και ο κύριος Αρίδης. Είμαστε. Γιατί είναι Κούκος ο κύριος Αρίδης? Δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας? Αλλά και αυτός φύγει. Απείλησε με έξοδο. Εντάξει, δεν απείλησε με καμία έξοδο. Τι, πώς δεν το είπε? Θα καταφέρει να επιβιώσει την παρέτησή μου. Επιβιώσει ο Κεντρών. Είτε είμαστε 5, είτε είμαστε 2, είτε είμαστε 3, όποιος όσοι και να είναι. Καταρχάς, αν είστε 2 και 3, δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι να το ξεκαθαρίσω. Έχει η φωνή του λαού. Και είναι στο δρόμο. Ο Βασίλης Λεβέντης πολέμαγε 40 χρόνια για να μπει στη Βουλή, χωρίς να έχει βήμα στη Βουλή. Δεν χρειάζεται την κοινοβουλευτική θέση ή το έδρανο ή το λόγο από το κοινοβούλιο για να πείσει τον κόσμο να τον αγκαλιάσει και να τον ψηφίσει. Αυτή η αποσύνθεση πού οφείλεται, κύριε Γεωργιάδη? Δεν είναι αποσύνθεση. Τι είναι, όταν φεύγουν οι βουλευτές ο ένας μετά τον άλλον, τι είναι? Φοβάται ο βουλευτής να αναμετρηθεί σε σταυρό? Οι βουλευτές που φύγανε ήταν διορισμένοι. Με όποιο τρόπο και αν ήταν αυτό. Υπήρχαν κάποιες επιλογές από τον πρόεδρο, γιατί ήθελε να βάλει νέο αίμα, άπειρους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν πέσει, δεν είχαν μπει στο στίβο της διεκδίκησης του Σταυρού, και αυτή τη στιγμή βλέπουν στελέχη που υπάρχουν πιο δυνατά στην Ένωση Κεντρών και στρίβουν δια του αραβόνος. Για αποστασία μίλησε ο πρόεδρος. Μα δεν είναι αποστασία. Ισχύει κάτι όταν τέτοιο? Κάποιος, έχει γίνει συναλλαγή δηλαδή κάποιος, πολιτική? Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για την αποδόμηση της Ένωσης Κεντρών και το κάθε κόμμα έχει το δικό του λόγο. Η Νέα Δημοκρατία θέλει πεντακομματική βουλή. Άρα σου λέει ότι το μόνο κόμμα που μπαίνει σε επόμενες εκλογές από τα λεγόμενα μικρά, γιατί έχουν φύγει η ΑΝΕΛ και το ποτάμι, είναι η Ένωση Κεντρών που σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι εντός της επόμενης βουλής. Και σου λέει ότι για να μπορέσω να πετύχω την αυτοδυναμία, θέλω πεντακομματική βουλή. Υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ που μετράει τα κουκιά 1-1 για να μπορέσει να περάσει το Σκοπιανό. Και υπάρχει και ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο πάει προς διάλυση γιατί του φύγε όλη. Έχει χαλάσει η σούπα με το ποτάμι. Και έχουν μείνει μόνοι τους, αυτοί είναι τρεις και ο Κούκος, γιατί έχουν μείνει τα ίδια παλαιοκομματικά στελέχη. Το ίδιο και στους ΑΝΕΛ παρατηρείται το ίδιο. Είναι τα ίδια παλαιοκομματικά στελέχη, Γεννηματά, Βενιζέλος, Σκανδαλίδης, Σιμίτης, Παπανδρέου. Δεν υπάρχει κάποιο νέο πρόσωπο που να είναι μπροστά στην πολιτική σκηνή, πέρα από τα νέα παιδιά που βγάζουν, τα οποία είναι αξιόλογα και θα είναι και το μέλλον της Ελλάδος μαζί με τα υπόλοιπα νέα παιδιά που μπαίνουν στην πολιτική. Αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Πασόκ, είναι το παλαιό καλό Πασόκ. Το οποίο βλέπουμε από δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν βγαίνουν στον αέρα, ότι είναι κοντά στο 4%.
χάνει το ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι ένας βραχνάς στα πόδια τους ή ένος κεντρών. Και τι δεν κάνουν, οργανωμένο. Εξαγοράζουν να μην το πούμε ότι υπάρχει οργανωμένο. Ένας κεντρών. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι πολιτικά. Που λιγοψυχούν. Πολιτικά. Υπάρχουν κάποιοι που λιγοψυχούν. Και αυτό είναι διότι ακούνε τις ειρήνες που μπορεί να τους τάξουν κάποιοι ένα καλύτερο μέλλον, όχι απαραίτητα στην πολιτική, γενικότερα. Μπορεί να τους τάξουν ένα διορισμό σε μια δέκο. Μπορεί να τους τάξουν μια θέση κάπου αλλού. Δεν είναι απαραίτητα ότι έχουν χρηματιστεί. Μπορεί να τους τάξουν ότι θα μπουν στο ψηφοδέλτιο και πολιτικό θα ενισχυθούν. Υπάρχουν μέσα αθέμητα, ή να μην πούμε αθέμητα, υπάρχουν μέσα τα οποία χρησιμοποιούν οι άλλοι. Τα άλλα έχει κόμματα δίκιο που έχουν. Αλλά... Μια κουβέντα να πω. Έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης. Όχι, να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλοντας να εκτοπίσει κάποιους να μην είναι υποψήφιους βουλευτές, θεωρώντας το κράτος ως λάφυρο δικό του, προσπαθεί να τους δώσει θέσεις στη ΔΕΚΟ, σε ΔΕΚΟ, σε ανεξάρτητες αρχές. Γιατί και εσείς έχετε φιλοξενήσει. Και εσείς έχετε φιλοξενήσει. Το καταλάβατε. Είναι η αξιοκρατία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι λιγότερο ανήθικος από το βουλευτή που φεύγει και κλέβει μια έδρα και την πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα. Εξίσου ανήθικο είναι και το κόμμα το οποίο δέχεται μια κλεμμένη έδρα. Διότι αυτή η έδρα δεν έχει κερδιθεί με σταυρό από τον εκάστοτε βουλευτή. Είναι διορισμός από τον πρόεδρο ενός κόμματος. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να σας ευχαριστήσω. Είναι μοιρασμένη η δουλειά. Να είστε καλά, κύριε. Είναι σημαντικό όμως και το κομμάτι της Μόρια. Είναι κύριε σημαντικό Πλονίκο, και το κομμάτι του Σκοπιανού. Το οποίο δεν το συζητήσαμε. Δεν προλάβαμε. Ήταν ο άλλος, ο τρίτος που τον βρήκαμε για τον κύριο Αυλονίτου. Καλά μπάνια. Όμως ότι συμβαίνει κάτι. Καλά μπάνια. Πάμε για κολύμπη τώρα, έτσι. Όχι, τώρα πάμε για ύπνο. Όχι, τώρα πάμε στους χώρους του Ζορμπά, εγώ θα πω. Και ελπίζω ο κρατικός μηχανισμός να έχει προνοήσει τα πάντα. Να μην έχουμε τίποτα. Είστε καλά, κύριε. Είστε καλά. Λοιπόν, πάμε Φάνη Καραμπατσάκη. Πάμε να βρούμε τον συνάδελφο, τον Φάνη Καραμπατσάκη. Βέβαια.